του Βρετανού Πρωθυπουργού. On the table was not one I was prepared to accept, nor a number of other countries either. We came to the table in a constructive way, όπως και άλλες χώρες. Προσήρθαμε στο τραπέζι αναζητώντας τον καλύτερο τρόπο για την Ευρώπη. Η θέση μας είναι πολύ απλή. Δεν μπορούμε να αυξήσουμε τη δαπάνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν περικόπτουμε τις δαπάνες στις χώρες μας. Χρειάζεται λοιπόν μία περικοπή ή ένα πάγωμα των δαπανών. Απορρίψαμε κάτι το οποίο θα έβλαπτε τους φορολογούμενους της χώρας μας και επιμείναμε στην προστασία της έκπτωσης που έχει στη συνεισφορά της Βρετανία. Κάναμε καλή συζήτηση, νομίζω κατανοήσαμε ο ένας τη θέση και τις απόψεις του άλλου. Συζητήσαμε την πρόταση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά δεν ήταν αρκετά καλή ούτε για τη Βρετανία ούτε και για διάφορες άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένες της Γερμανίας, της Σουηδίας, της Ολλανδίας, της Φιλανδίας και της Δανίας. Όλες αυτές τις χώρες είναι καθαροί συνεισφέροντες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι αυτοί που πληρώνουν τα χρήματα τελικά, όπως η Μεγάλη Βρετανία. Και το μήνυμα ήταν σαφές. Εφόσον περικόπτουμε τις δαπάνες στις χώρες μας, δεν μπορούμε να έρθουμε εδώ και να προσυπογράψουμε μεγάλες αυξήσεις στις δαπάνες του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού. Ένας προϋπολογισμός ενός τρεις δεν είναι αποδεκτός. Δεν μπορούμε να περικόπτουμε τις δαπάνες σε ένα μέρος του προϋπολογισμού και να αποδίδουμε τα ίδια κονδύλια σε άλλο κομμάτι του προϋπολογισμού. Πρέπει και εδώ να εξορθολογιστούν οι δαπάνες. Γι' αυτό απορρίψαμε την συμφωνία η οποία είχε τεθεί στο τραπέζι. Πιστεύουμε όμως ότι μια συμφωνία είναι εφικτή. Το πάγωμα του προϋπολογισμού δεν είναι ακραία θέση. Είναι κάτι απολύτως εύλογο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην μπορούμε να μειώσουμε, να μειώσουμε την πρόταση η οποία τέθηκε στο τραπέζι. Γιατί όλα τα κράτη έχουν δυσκολίες. Ας πούμε, μπορούμε να παγώσουμε τις δαπάνες για την ασφάλεια, τους εξοπλισμούς. Αυτό θα μας έδιδε επιπλέον εξοικονομήσεις χωρίς να χρειαστεί να περικόψουμε άλλα κονδύλια του προϋπολογισμού. Και δεν υπάρχει δικαιολογία για να μην υιοθετήσουμε μια πιο αυστηρή προσέγγιση για τα διαχειριστικά κόστη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τους διαχειριστικούς προϋπολογισμούς όλων των Υπουργείων τους έχουμε περικόψει κατά 1/3. Μειώσει το προσωπικό των δημοσίων υπηρεσιών πάνω από 20% τα τελευταία χρόνια. Έχουμε μειώσει τις συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων. Τίποτα από αυτά δεν ήταν εύκολο. Και το κάναμε όπως και άλλες εθνικές κυβερνήσεις. Και στο μεταξύ, οι Βρυξέλλες συνεχίζουν σαν να ζουν σε ένα παράλληλο σύμπαν. Και υπάρχει το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν περικόπτει τους δικούς του μισθούς και παροχές. Και τελικά λαμβάνουν και επιδόματα εκπατρισμού παρόλο που μένουν στις Βρυξέλλες σε κάποιοι εδώ και πάνω από 3 δεκαετίες. Οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να προσαρμοστούν. Υπάρχουν πολλά που μπορούν να κάνουν. Για παράδειγμα, 10% περικοπή σε όλο τον προϋπολογισμό της δαπάνης ήταν τεράστια εξοικονόμηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση.